Με πανό και συνθήματα, μαθητές συγκεντρώθηκαν σήμερα το πρωί στην πλατεία Κιλκής και έκαναν πορεία, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για το Λύκειο. Οι μαθητές υποστηρίζουν ότι έτσι θα μετατραπεί το σχολείο σε φροντιστήριο και οι μαθητές Λυκείου θα χάσουν την ευκαιρία απόκτησης των γενικών γνώσεων. Όπως και επαναλαδικά διαδηλώνουμε ενάντια στο νομοσχέδιο που μετατρέπει το Λύκειο σε φροντιστήριο, αφού θα έχουμε περισσότερα μαθήματα κατεύθυνσης αντί γενικής παιδείας, ανέφεραν μαθητές με σχετική δήλωση στην κάμερα του RTV. Ποια είναι τα αιτήματα που έχετε? Πανελληνίως έχουμε ακούσει ότι πρόκειται να ισχύσει ένα νομοσχέδιο όσον αφορά τον τρόπο εξέταση των παιδιών στις Πανελλήνιες. Είμαστε αντίθετοι με αυτή την πρόταση, δεν συμφωνούμε με αυτές τις αλλαγές που πρόκειται να γίνουν και απαιτούμε να μην ισχύσει το νομοσχέδιο που πρόκειται να ψηφιστεί ως μαθητές. Η μαθητική κοινότητα έχει φωνή, μιλάει και απαιτεί. Θα συνεχίσετε, έχετε ήδη, πόσες μέρες κάνετε καταλήψεις? Έχουμε ξεκινήσει από τη Δευτέρα δυνατά με καταλήψεις και πορείες και είμαστε διατεθειμένοι να το τραβήξουμε όσο χρειαστεί για να ακουστεί η φωνή μας. Ξέρετε ότι το Πανελλήνιο Σύστημα ψηφίσει και ένας νέος νόμος για τους μαθητές, για τις εξετάσεις που δίνουμε το Μάιο, τα παιδιά της τρίτης λυκείου. Εγώ πλέον δεν είμαι σε αυτή την κλίμακα τρίτης λυκείου, είμαι πρώτης λυκείου. Αλλά είναι κρίμα τα παιδιά της τρίτης λυκείου να τα ταλαιπωρούμε και να τα θεωρούν σαν πειραματόζωα. Οι μαθητές έχουν φωνή και είναι καλό να ακουστούμε και εδώ που είμαστε και να καταφέρουμε κι εμείς με τον τρόπο μας να συμμετέχουμε σε όλο αυτό το θέμα. Και για εσάς θα είναι δύσκολα μετά, εφόσον άνθρωποι. Εμείς πιστεύουμε ότι μέχρι να φτάσουμε στην τρίτη λυκείου θα αλλάξει πάλι το σύστημα και ξανά θα χρησιμοποιηθούν οι μαθητές και τη δεύτερη λυκείου προς τρίτης, αλλά και εμείς αντίστοιχα πιστεύω ότι θα έχουμε δυσκολίες όπως τα παιδιά τώρα. Ποιες αλλαγές λένε? Δεν είμαι τόσο πολύ ενημερωμένη ως προς αυτό το θέμα. Παραπάνω ύλη, κάτι που και τα παιδιά... πλέον είναι παραπάνω και επιπλέον κόπος φροντιστηρίων, παραπάνω κόπος ώρων μαθημάτων και τα σχολεία δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν τόσο καλά στις ώρες μαθημάτων, ούτε οι καθηγητές έχουν τόσες πολλές δυνατότητες. Γι' αυτό τα παιδιά καταφέρουν σε φροντιστήρια και χρηματικά ποσά μεγάλα για τους γονείς. Με κάποιους, αυτό ήθελα να πω και εγώ, ότι τα παιδιά της τρίτης ηλικίου που ήταν δεν ξέραν τι θα γίνει τώρα. Και τόσο πολλά λεφτά στα φροντιστήρια και σε αυτά για να δώσουν. Και ενώ τώρα στις τρεις μήνες τελευταίες τους προειδοποιήσουν ότι άλλαξε αυτό το σχέδιο. Και τώρα τα παιδιά έχουν κάτσει τώρα, έχουν συγγνώμη, μια έκκληση στήσεις, περάσουν εκεί που θέλουν. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε για το μέλλον μας. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε για τη ζωή μας, τι θα κάνουμε, πού θα περάσουμε. Πρέπει εμείς να αποφασίσουμε πού θα περάσουμε. Και η κυβέρνηση, ναι, και χωρίς προειδοποίηση όλο. Οι μαθητές διέσχισαν τον πεζόδρομο της Κουφά με σκοπό να ενημερώσουν τους πολίτες για τα αιτήματά τους. Δηλώνουν πως η απάντηση στην ψήφιση του νομοσχεδίου θα είναι οι κινητοποιήσεις.